Τελειώσαμε με τα ενεργειακά προβλήματα. Τι λέει ο Νίκος Ολιγερός, ο οποίος τα κατέχει καλύτερα από όλους? Τελειώσαμε με ποια έννοια? Επειδή υπάρχει εξάρτηση... μία μείωση των τιμών το τελευταίο διάστημα, η οποία είναι πολύ αισθητή και έγινε επιτέλους αισθητή και στη χώρα μας, γιατί έχουμε διαφορετικό σύστημα εδώ με τις τιμές, με τα αέρια κτλ. Αυτό θέλει να ξέρει ο κόσμος τώρα. Είναι κάτι που θα παραμείνει έτσι? Από τι εξαρτάται? Από τον καιρό, από τις αποθήκες αερίου, από τα αποθέματα, από τι? Στην πραγματικότητα, από όλα αυτά που είπατε, πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο που έχει μια σταθεροποίηση, και επειδή όλοι ετοιμάστηκαν για κάτι που ήταν πολύ πιο σκληρό σε σχέση με το χειμώνα, όλοι κράτησαν αποθέματα, επίσης έγινε μεγάλη εξοικονόμηση, και από τη στιγμή που πετύχαμε αυτά τα πράγματα, τώρα φαίνεται να είναι πιο εύκολο. Μετά το θέμα ότι ο καιρός θα βοηθήσει σίγουρα, αλλά όχι ακόμα, γιατί είμαστε ακόμα Ιανουάριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μερικές φορές για να γίνει αισθητό πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζει και έναν ρόλο το κράτος. Γιατί επειδή παίρνει πολλούς φόρους και καθυστερεί, ας πούμε, αυτή την αίσθηση, ο καταναλωτής το βλέπει τελευταίος. Αλλά στην πραγματικότητα είχε αρχίσει ήδη από πριν, αλλά τώρα το βλέπουμε και σε πρακτικό επίπεδο. Πάντως, κύριε Λιγερέ, θέλω να ομολογήσω, επειδή μιλήσαμε 4-5 φορές το τελευταίο εξάμηνο, ότι πέσατε μέσα στην εκτίμηση όταν υπήρχε ένας πανικός και ακούγαμε διάφορες αρλούμπες από διαφόρους. Θα πάει το πετρέλαιο, η βενζίνη στα 3-3,5 ευρώ, έλεγε ο ένας. Δεν θα βρίσκουμε βενζίνη, έλεγε ο άλλος κτλ. Ήσασταν από τις πλέον μετριοπαθείς και προσγειωμένες φωνές τότε και είχατε πει και για την Ελλάδα ότι η χώρα μας για τουλάχιστον 2 χρόνια δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει, και μετά εξαρτάται από την ίδια πώς θα τα διαχειριστεί και από τις εξελίξεις γενικότερα. Νομίζω ότι πέσατε πραγματικά μέσα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ένιωσε στην τσέπη του το φυσικό νοικοκυριό, λέω. Δεν λέω η επιχείρηση το ένιωσε. Αλλά τα νοικοκυριά δεν ένιωσαν μεγάλο οικονομικό βάρος με όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τις επιδοτήσεις κτλ. Το ρεύμα. Και εκεί η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Δεν έγινε αυτό που φοβόμασταν όλοι εν ολίγες. Στο σπίτι, επαναλαμβάνω, όχι στην επιχείρηση, στην ενεργοβόρα, γιατί και τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα. Σωστά. Να είστε καλά για τα λόγια σας, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό δεν είναι να τα λέω εγώ, είναι να με αφήνετε να τα λέω. Γιατί οι άλλοι δεν σας αφήνουν? Όχι, εννοώ γενικά είναι ότι μερικές φορές εμείς κάνουμε αναλύσεις σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. Και μετά για λόγους, ας πούμε, κατανάλωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προτιμούν να κάνουν μία έμφαση στην καταστροφολογία παρά να πούν μερικά πράγματα αντικειμενικά. Πόσο δίκιο έχει ο Νίκος Ολιγερός? Εντάξει, καταστροφή πουλάει αυτό. Όχι, ο Νίκος πάντα ήταν. Δηλαδή, και αν έπρεπε να πει κάτι χοντρό, το οποίο μπορεί να πανικόβαλε κόσμο, το έκανε. Και όταν έπρεπε να πει κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να πανικοβάλει, γιατί δυστυχώς έχει δίκιο, πουλάνε οι ειδήσεις πανικού, φόβου, οι κακές ειδήσεις κλπ. Στα μίντια. Παρένθεση αυτό. Τώρα. Θέλετε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί φαντάζομαι εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, από το να τα λέμε εμείς, γιατί βλέπουμε τόσο αργά τις διαφορές στις τιμές, είτε προς τα πολύ πάνω είτε προς τα πολύ κάτω, ας πούμε, αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα? Δηλαδή, αλλάζουν οι τιμές στην Ευρώπη, βλέπουμε πέφτει το φυσικό αέριο και εμείς το βλέπουμε περίπου ένα μήνα μετά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι επειδή μένετε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι γενικό. Από τη στιγμή που ένας κρατικός φορέας παίρνει πολλούς φόρους, έχουμε πάντοτε μια αδράνεια στην τροποποίηση μιας τιμής. Και το άλλο είναι ότι έχουμε ένα φαινόμενο που είναι, αν θέλετε, ασυμμετρικό, είναι ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, τις αισθανόμαστε πιο γρήγορα ότι ανεβαίνουν παρά όταν κατεβαίνουν. Άρα αυτή είναι η αδράνεια του συστήματος που βασίζεται πάνω στους φόρους που πριν το κράτος. Γιατί πολλά από αυτά που λέμε εμείς σαν αληθινές τιμές, δεν είναι η αληθινή τιμή του πετρελαίου. Βεβαίως. Και του φυσικού αερίου. Μετά πρέπει λοιπόν, όπως το έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης, είναι ότι μερικές φορές το κράτος αποφασίζει να απορροφήσει ένα κομμάτι από την άνοδο της τιμής, παίρνοντας λιγότερο φόρους. Ναι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται σε όλα τα κράτη, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια εδώ ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί αυτή η κρίση δεν ήταν τεχνητή. Οφείλεται βέβαια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλο το ουκρανικό και όλο το σύστημα με το ενεργειακό, άρα αυτό είχε επιπτώσεις. Απλώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό δεν τέλειωσε, εντάξει,
και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για εκτιμήσεις, βλέπετε ότι όχι μόνο το ουκρανικό δεν τελειώσει μέσα στο 22, αλλά συνεχίζεται κανονικότατα μέσα στο 23, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το λέω και για μετά. Οι δύο επόμενοι χειμώνες θα πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαμε πριν. Άρα πρέπει όσο πιο γρήγορα να ετοιμαστούμε, και γι' αυτό χαιρόμαστε π.χ. που έχουμε ακόμα τώρα σεισμικές έρευνες από την ExxonMobil που ξεπεράσαμε το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, και βλέπουμε ότι η ίδια η εταιρεία ζήτησε παράταση για τις έρευνες, γιατί όσο πιο γρήγορα έχουμε τέτοια δεδομένα τεχνικά, τόσο πιο γρήγορα θα περάσουμε σε μια εξόρυξη η οποία θα μας επιτρέπει όχι μόνο να έχουμε ασφάλεια για τη χώρα μας, αλλά να μπορούμε να εξάγουμε την ώρα που το έχουν ανάγκη οι άλλοι. Και η αλήθεια είναι ότι κάναμε άλματα στις εξαγωγές, ενώ και χωρίς τις εξόρυξεις αυτές που λέμε τώρα, έτσι, που χρειάζεται κάποιος καιρός για να αποδώσουν. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο επόμενος χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι πιο εύκολος, αφού έχουμε απεξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχουμε πλέον LNG, έχουμε Νορβηγία, έχουμε άλλες χώρες. Ναι, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Λιγερός, αν είναι και πολύ ακριβότερος. Για το LNG είναι ακριβό λόγω του ότι μεταφέρεται με καράβια, δεν είναι όπως το άλλο με τον αγωγό. Μπαίνει μια φορά και μετά από εκεί πέρα έχεις τους δασμούς στις χώρες και το κόστος μεταφοράς. Εδώ έχεις να κάνεις με καράβια και τα λοιπά. Δεξαμενές. Έχετε και οι δύο δίκιο. Ξεπεράσαμε το πρώτο σοκ όμως. Είναι σίγουρα πιο εύκολος. Αλλά απλώς επειδή βασιζόμαστε προς το παρόν σε τροφοδοσία με LNG, είναι το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Άρα πρέπει και εμείς να κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τον αγωγό ΙΣΜΕΤ το 25. Απλώς τώρα είμαστε το 23 και το 24, που σημαίνει ότι δεν θα είναι ακόμα έτοιμος. Άρα πρέπει να πάμε πιο γρήγορα σε μερικές αποφάσεις. Βλέπω και για το θέμα της Κύπρου. Το βλέπετε ότι τώρα ανακάλυψαν δύο κοιτάσματα μέσα στο 22, με τον Κρόνος 1 και Ζεύς 1. Πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια φάση υλοποίησης, γιατί δεν μπορεί, ενώ έχουμε ζήσει τι σημαίνει αυτή η κρίση και ποια εξάρτηση είχαμε, πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια φάση υλοποίησης για να μην το ξαναζήσουμε. Γιατί είναι και άλλες χώρες που έχουν αλλάξει, σκεφτόμαι ειδικά τη Γερμανία, η οποία ήταν στο 55% με τη Ρωσία. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει έως το 27 δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου το ρωσικό, θέλει να πει ότι πρέπει εμείς να τροποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα, αλλά να μην κοιτάζουμε μόνο το φυσικό αέριο, να κοιτάζουμε βέβαια και το πετρέλαιο και τις ΑΠΕ και τα λοιπά, δηλαδή όλο αυτό το, όλη αυτή την πλατφόρμα την ενεργειακή πρέπει να την ενεργοποιούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σταματήσουμε τις εξαρτήσεις. Άρα να μην έχουμε κανένα μονοπόλιο από κανέναν. Ναι. Και να παίζουμε πραγματικά πιο σοβαρά. Επειδή στα ντέρμπι για παράδειγμα, στα αγωνίσματα και οι δύο ισχυρές ομάδες προετοιμάζονται, εμείς από εδώ κάνουμε αυτά που κάνουμε, η Ελλάδα, η Ευρώπη κλπ. Η Ρωσία χάνει έναν μεγάλο πελάτη. Επειδή μπροστά έχει αγώνα, δηλαδή αυτή η ιστορία δεν σταματάει. Μήπως θα είναι και η απαρχή δύσκολων καταστάσεων στην περιοχή εκείνη? Δηλαδή η Ρωσία πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντικαταστήσει αυτό το οποίο θα της λείψει ή πλέον ήδη της λείπει στην σχέση της με την Δύση. Θα το βρει στην Κίνα. Μας είχατε πει σε μια άλλη συνέντευξη, σε μια άλλη συζήτηση, αγαπητέ κύριε Λιγερέ, ότι η Κίνα δεν έχει ακόμη τα δίκτυα για να πάρει όλο αυτό το πράγμα. Λεστά. Μπορεί να θέλει να τα κάνει, χρειάζεται καιρός να συνδεθούν σπίτια κλπ. Άρα υπάρχει ένας φόβος γεωπολιτικός στην περιοχή εκεί στην Ρωσία. Πώς το δέχει ο Πούτιν? Αυτό που θα κάνει η Ρωσία, και είναι το πιο εύκολο για αυτήν, είναι ότι στην αυλή της θα αυξήσει τα έξοδα. Δηλαδή σε όλους αυτούς που τροφοδοτεί, ας πούμε, σχεδόν σαν την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι πολλές χώρες που είναι απελευθερωμένες, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, Λευκορωσία, σχέσεις που έχει με την Αρμενία, Λευκορωσία, το πώς διαχειρίζεται και το Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν κτλ. Εκεί πέρα μπορεί να παίξει και είναι εύκολο, γιατί αυτή είναι απόλυτα εξαρτημένη. Θα αυξήσει εννοείται περισσότερο τις τιμές. Ναι. Θα την πληρώσουν εκείνη. Θα την πληρώσουν εκείνη, αλλά ούτως ή άλλως θα προσπαθήσει να βάλει μια πίεση αλλού για να κάνει μια ανταπόδοση. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το θέμα με την Κίνα, και νομίζω ότι είδατε και από τις δηλώσεις ήδη των Κινέζων που φοβούνται λίγο τις εξελίξεις με τον Πούτιν και θέλουν να είναι λίγο πιο απομακρυσμένοι, ενώ στην αρχή της εισβολής
Πάνω κάτω περίμεναν κάτι γρήγορο για να δουν τι θα κάνουν και αυτοί με την Ταϊουάν. Βλέποντας ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα, τώρα προσπαθώ να είναι λίγο πιο ουδέτερη. Έχετε δίκιο τώρα που το λέτε. Το βλέπουμε και το ίδιο με την Ινδία. Ναι, πήγε λίγο πίσω η υπόθεση με την Ταϊουάν, ευτυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο τον Λιγερό για ακόμη μια φορά. Θα ξαναπούμε. Σαφέστατος. Καλή χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτή τη χρονιά. Επίσης. Να είστε καλά. Καλημέρα.